σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Καταρχήν να σας ευχηθώ καλό μήνα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Μπήκε ο Μάρτης, ο καιρός έχει φτιάξει σθητά, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, έχει ωραίες λιακάδες, τουλάχιστον στην Αθήνα που μένω εγώ. Όλο αυτό με έκανε λίγο πιο γρήγορα να ασχοληθώ με την αλλαγή της διακόσμησης του σπιτιού. Οπότε αυτό το βιντεάκι είναι ένα βιντεάκι διακόσμησης πασχαλινής και ανοιξιάτικης. Είναι κάτι που μου το ζητήσατε, αλλά θα το έκανα ούτως ή άλλως, γιατί όπως έχετε καταλάβει, μου αρέσει πολύ να αλλάζω τη διακόσμηση του σπιτιού μου ανά τις εποχές. Δεν κάνω μεγάλες αλλαγές, με μικρές αλλαγές αλλάζω λίγο το σπίτι, παίρνω 5-6 διαφορετικά πραγματάκια, έτσι ώστε να μην βαριέται το μάτι και να αλλάζει λίγο και να καλυτερεύει η διάθεση. Πήγα λοιπόν στα μαγαζιά και ψώνισα κάποια πραγματάκια για τη διακόσμηση. Στην ουσία τα περισσότερα πράγματα τα πήρα από το Τζάμπο. Το Τζάμπο φέτος έχει πάρα πολύ ωραία ανοιξιάτικα και πασχαλινά είδη διακόσμησης. Πραγματικά έχω μείνει. Έχει πολύ ωραία στεφάνια, έχει πολύ ωραία λουλούδια, έχει πολύ ωραία πράγματα. Και πήγα επίσης και στο Zara Home, πήρα κάποια πράγματα. Πήγα στο Notos Home που έχει και ντόμους χώμους. Το Domus Homes είναι ένα κατάστημα που υπάρχει και στο Notos Home, στο Golden Hall, αλλά και στο MacArthur, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Έχει ιδιαίτερα πραγματάκια και πέρασα και πήρα και 2-3 πραγματάκια από το Tiger. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσει το βιντεάκι που σας δείχνω πώς έχω στολίσει την κουζίνα και το σαλόνι μου για την Άνοιξη και το Πάσχα. Εύχομαι καλή Άνοιξη και καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάσω, είτε σχετικά με διακόσμηση, είτε με άλλα θέματα όπως ομορφιά, μακιγιάζ κτλ. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά! Γεια σας! Λοιπόν, ξεκινώντας με την κουζίνα, δεν έχω κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Τι έχω κάνει? Έχω αλλάξει το light box, το αλλάζω κάθε εποχή. Το αλλάζω και γενικά, όχι μόνο ανά εποχή. Έχω γράψει Spring is in the air. Έχω βάλει αυτό το τελεράκι από H&M και έχω βάλει φρούτα πάνω. Μου έκανε έτσι ανοιξιάτικο αυτό το concept. Αυτό το έχω πολύ καιρό, αλλά το βγάζει συνέχεια στα H&M Home. Εδώ πέρα έχω πάρει αυτό το βάζο κανάτα από το Jumbo, τώρα το πήρα, παιδιά, είναι πολύ οικονομικό, δεν θυμάμαι πόσο είχε, αλλά νομίζω το ίδιο έχει και στο IKEA και είναι πιο ακριβό και έχει και μικρό μέγεθος. Εγώ πήρα το μεγάλο για την κουζίνα και έχω βάλει φρέσκα λουλούδια που έχω πάρει από τη Λαϊκή. Να ξέρετε ότι στη Λαϊκή έχει τέλεια λουλούδια και πολύ οικονομικά και κρατάνε και πολλές μέρες. Πραγματικά, να πάτε στη Λαϊκή να πάρετε λουλούδια, κορίτσια. Εδώ πέρα λοιπόν έχω το κρεμοσάπουνό μου. Αυτό το dispenser το έχω πάρει από το My Home στο Mall και πήρα και για την Άνοιξη αυτό εδώ το κρεμοσάπουνο από το Zara Home που μυρίζει τέλεια. Εδώ πέρα στο ρολόι μου, δεξιά και αριστερά, έχω βάλει 2 διακοσμητικά ανοιξιάτικα, πασχαλινά βασικά, από το Τζάμπο. Πολύ οικονομικά ήταν και αυτά, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Εδώ πάνω έχω βάλει ένα στεφάνι, το οποίο, παιδιά, δεν μπορώ να φανεί γιατί είναι από πίσω το φως και δεν φαίνεται καλά. Θα προσπαθήσω να πάρω άλλη λήψη. Είναι ένα στεφάνι από το Τζάμπο με λεβάντες, μοβ, πάρα πολύ όμορφο. Και αριστερά έχω βάλει μία μεταλλική πινακίδα που την έχω πάρει από την Αγγλία, από το Notting Hill, και μου πήγαινε χρωματικά περισσότερο σε σχέση με το άλλο που είχα εδώ, οπότε τα άλλαξα και έκανα αυτή την εικόνα. Κατά τα άλλα δεν έχω κάνει πολλές αλλαγές. Μια πολύ μικρή αλλαγή που έχω κάνει είναι που έχω βάλει αυτό εδώ το λαγουδάκι με τις οδοντογλυφίδες από το Τζάμπο. Είχε και ένα φιωγκάκι, δεν μου άρεσε, το έβγαλα. Και έτσι είναι μια πολύ μικρή πασχαλινή πινελιά. Και εδώ έχω βάλει αυτές τις χαρτοπετσέτες
πάλι από το Jumbo που είναι πασκαλινές ανοιξιάτικες για ένα pop of color. Α, ξέχασα να σας πω, εδώ πέρα έχω αλλάξει την πετσετούλα και έχω βάλει αυτήν εδώ από το Jumbo. Μου φάνηκε έτσι πολύ όμορφη ανοιξιάτικη και πάει με τα μοβ που έχω πάνω εδώ. Εδώ δεν έχω κάνει καμία αλλαγή, είναι όπως είναι η κουζίνα μου, να σας τη θυμίσω κιόλας, ακριβώς η ίδια. Και εδώ έχω αλλάξει απλά επίσης την πετσετούλα. Αυτή είναι ποτηρό πάνω στην ουσία, πετσετούλα, όχι πολύ, είναι για σκούπισμα πιάτων και τέτοια. Και την πήρα από το Zara Home και είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία χρώματα. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές στην κουζίνα μου. Φεύγοντας από την κουζίνα, δεν καλά, δεν πάω και μακριά, εδώ είμαι ακόμα, είναι η νέα κουζίνα και το σαλόνι μου, όπως σας έχω ξαναπεί. Πάμε στην τραπεζαρία που έχω κάνει αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, καταρχήν, να σας πω, έχω αλλάξει το καρεδάκι, καρέ νομίζω λέγεται αυτό εδώ που είναι έτσι τετράγωνο, και πήρα αυτό εδώ από το Notos Home, είναι από την εταιρεία Coin Casa. Θέλει λίγο σιδέρωμα τώρα που το βλέπω, τέλος πάντων, συγχωρέστε με. Πήρα λοιπόν αυτό γιατί μου έκανε πολύ έτσι ανοιξιάτικο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε και έκπτωση μάλιστα, πρόλαβα τις εκπτώσεις. Και πάνω έχω διακοσμήσει πασχαλινάς. Πάμε λοιπόν στο πρώτο πασχαλινό έτσι διακοσμητικό. Έχω πάρει λοιπόν αυτό το ξύλινο δισκάκι που είχα από τον Domus Homus, το έχω παλιά, το είχα και τα Χριστούγεννα χρησιμοποιήσει. Έχω βάλει άχυρο από το Jumbo, ψεύτικο. Και έχω βάλει αυτά τα διακοσμητικά από το Jumbo, που είναι ασορτή. Μου έκανε το μπλε πολύ ωραίο σε συνδυασμό με το γαλάζιο λουλούδι εδώ πέρα. Και έχω βάλει αυτά τα γαλάζια ψεύτικα βουλάκια, γαλάζια, άσπρα και τέτοια, από το Jumbo και αυτά και κάποια σοκολατένια λαγουδάκια. Νομίζω έχει βγει πολύ ωραίο. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξετε εσείς κάτι παρόμοιο στο σπίτι σας. Αυτή τη βάση την είχα, ήταν από κυροπήγιο και τη χρησιμοποίησα. Δίπλα λοιπόν έχω αυτό εδώ το βάζο, μπορούμε να το πούμε και βάζο, στο οποίο έχω βάλει πρασινάδα κάτω για να μην φαίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα κλονάρια από τα λουλούδια. Έχω βάλει ψεύτικα λουλούδια, ψεύτικες ορτανσίες. Κυρίως αυτή τη γαλάζια που ταιριάζει και πολύ με το τραπεζομάντιλο και κάτι μικρές λευκές και ροζ. Και αυτά τα αυγουλάκια από Jumbo που λένε Happy Easter, κάποια δεν λένε όλα Happy Easter, για να το κάνω έτσι λίγο πιο πασχαλινό. Νομίζω έχει βγει πολύ όμορφο, είναι έτσι πολύ ανοιξιάτικο. Και τέλος, έχω πάρει αυτό το καταπληκτικό λαγουδάκι, το οποίο το έχω ερωτευτεί, πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Κοιτάξτε το. Αυτό το πήρα από τον Domus Homus μέσα στο Notos Home, υπάρχει και Domus Homus στο MacArthur. Και μέσα έχω βάλει ψεύτικα αυγουλάκια, κάποια από το Tiger, κάποια από το Jumbo και σοκολατάκια ψεύτικα, όχι ψεύτικα, λιγνά σοκολατάκια από το Jumbo, τα οποία θα φαγωθούν πάρα αυτά φυσικά. Αυτά είναι λοιπόν τα διακοσμητικά που έχω πάνω στο τραπέζι. Σας έχω πει συνήθως βάζω 3 διακοσμητικά γιατί μου αρέσει ο μονός αριθμός και έτσι όπως είναι η τραπεζαρία μου αρέσει να έχω 1, 2, 3. Αυτά λοιπόν είναι. Εδώ θα βάλω αληθινά αυγά το Πάσχα, έτσι. Θα βγάλω αυτά εδώ. Θα βγάλω και το άχυρο που έχω βάλει κάτω για να στηρίζονται αυτά. Και θα βάλω αληθινά αυγά. Προς το παρόν όμως, τα ψεύτικα είναι μια χαρά για διακόσμηση. Αυτή είναι λοιπόν η τραπεζαρία μου.
Λοιπόν, τώρα θα πάω στο τζάκι και πώς έχω διακοσμήσει το τζάκι για την Άνοιξη και το Πάσχα. Σας έχω δείξει ότι στο τζάκι έχω ένα πολύ μεγάλο ρολόι. Μ' αρέσει πολύ αυτό το ρολόι. Στην αρχή όταν το είχα παραγγείλει από το ίντερνετ λέω «Πα, θα είναι τεράστιο, έκανα μεγάλη βλακεία», αλλά τελικά ταιριάζει μια χαρά στο τζάκι. Και εδώ πέρα λοιπόν έχω βάλει αυτό εδώ το βάζο, το οποίο το είχα πάνω στην τραπεζαρία, το έφερα εδώ. Πήρα αυτά τα καταπληκτικά τριαντάφυλλα από τον Domus Homus, τα οποία έχουν καταπληκτικό χρώμα. Είναι ένα ροζ απίστευτο, έτσι. Και έχω χώσει και ένα κλαδάκι από το Jumbo με αυγουλάκια και διάφορα λανθάκια και ένα κισό από πίσω. Και έχω κάνει αυτή τη μικρή σύνθεση. Εδώ έβαλα ένα πύργο του Eiffel γιατί τον είχα και τέριαζε έτσι. Μου άρεσε το concept. Στα κυροπήγια μου έβαλα λευκά κεριά, είχα κάτι μπορντό για το χειμώνα και έβαλα και αυτά τα αυγουλάκια. Και το κεντρικό έτσι κομμάτι είναι αυτό εδώ το κουτί, το οποίο το θυμάστε αν βλέπετε τα βίντεό μου από τα Χριστούγεννα, το οποίο είναι πολύ χρηστικό. Πάλι από H&M Home, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Έχω βάλει λευκά εδώ λουλούδια, όλα είναι ψεύτικα έτσι, λευκά λουλούδια. Έχω βάλει κισό. Έχω βάλει αυτό εδώ το κλερί από το Jumbo που είναι τέλειο με τα παστέλα αυγουλάκια. Έχω βάλει διάφορα αυγά stick, έτσι τα έχω χώσει. Διάφορα, πολλά τέτοια. Και έχω κάνει αυτήν εδώ τη σύνθεση, νομίζω έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι είναι το κεντρικό κομμάτι εδώ πέρα. Δίπλα από αυτό έχω αυτή τη βάση, είναι από κυροπήγιο αυτό, αυτή η βάση την είχα, έβγαλα το γυάλινο από πάνω, έβαλα λίγο αχυράκι και αυτό εδώ το πουλάκι από το Jumbo, το ξύλινο. Και εδώ πέρα επίσης είναι μια μικρή γυάλα που την είχα. Έχω τρεις γυάλες και γενικά τις εναλλάσσω αναλόγως στις εποχές και αναλόγως στις ανάγκες. Και έβαλα κάποια λουλούδια εδώ πέρα για να το διακοσμήσω αυτό το σημείο. Οπότε αυτές εδώ είναι οι αλλαγές πάνω στο τζάκι. Ελπίζω να σας αρέσουν. Στο σαλόνι λοιπόν άλλαξα κάποια, όχι κάποια, όλα τα μαξιλαράκια του σαλονιού. Τα είχα όλα, τα μεγάλα, τα With Love είναι από το H&M Home, τα άλλα με τα γράμματα τα έχω πάρει κάπου από το Mall, από ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι ποιο. Το μεσαίο είναι από το Zara Home, τώρα το πήρα, είναι ένα απλό φιστική με μια γκρι έτσι καφέ μπορντούρα. Αυτά εδώ λοιπόν έχω κάνει εδώ. Και στον άλλο καναπέ έχω δύο μαξιλάρια τα οποία τα είχα από το H&M Home και στη μέση ένα μικρό μαξιλαράκι από Zara Home που είναι καινούριο. Αυτά εδώ λοιπόν με τα μαξιλαράκια. Και μένει να σας δείξω το τραπεζάκι του σαλονιού μου. Λοιπόν, εδώ έχω αλλάξει τα περιοδικά, τα αλλάζω συνέχεια. Έχω βάλει ένα που έχει παστέλ χρώματα, που έχει αυτό το φιστική το χρώμα που έχω χρησιμοποιήσει και στη διακόσμηση και μου αρέσει, είναι ανοιξιάτικο. Έχω βάλει αυτόν εδώ τον δίσκο, ο οποίος είναι από Inart και είναι πλαστικός, αλλά είναι πολύ καλή ποιότητα και έβαλα και αυτό εδώ το σεμεδάκι. Ναι, είναι σεμεδάκι, μην γελάτε. Απλά ήθελα κάτι έτσι να το κάνει λίγο πιο ανοιξιάτικο και να μην είναι τόσο χειμερινό. Και πάνω έχω αυτό εδώ το βάζο με λουλούδια, πάλι από τη Λέκη, τα οποία είναι, κρατάνε μια χαρά και είναι μια εβδομάδα λουλούδια, έτσι, περίπου μια εβδομάδα. Εδώ λοιπόν το αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτό εδώ το δισκάκι, πάλι από τη πιατελίτσα βασικά, πάλι από Domus Homus. Αυτή εδώ η πιατελίτσα είναι η αγαπημένη μου. Ελάτε να δούμε τι έχω βάλει μέσα. Έχω βάλει διάφορα αυγουλάκια από Jumbo και από Tiger, αυτά είναι από Tiger νομίζω και αυτά. Αυτά είναι από Jumbo. Έχω βάλει σοκολατάκια αυτά από το Jumbo που έχω πάρει και έχω βάλει και δύο ψεύτικα τριανταφυλάκια, τα οποία είναι καπάκια από μπομπονιέρα, είναι οι μπομπονιέρες του γάμου μας και μου άρεσε, έτσι μου πήγαινε και τις έβαλα. Και εδώ μπορείτε να βάλετε κανονικά αυγά,
βαμμένα όταν βάψουμε πρωτό Θεός. Και αυτή είναι η διακόσμηση του τραπεζιού του σαλονιού. Τέλος θα σας δείξω και αυτήν εδώ τη γωνιά. Αυτό είναι ένα επιπλάκι που έχω από το IKEA και είναι ένα μπαράκι, το έχω κάνει μπαράκι και έχω κάνει αυτό εδώ, είναι σαν ένα επιπλο εισόδου κατά κάποιο τρόπο. Αυτή είμαι εγώ. Γεια σας. Έχω κάνει αυτές εδώ τις αλλαγές, πάνω έχει καθρέφτη όπως βλέπετε. Έχω βάλει αυτό εδώ το σηματάκι, το welcome sign από Jumbo και αυτό, και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εδώ πέρα έχω πάρει τα μπαμπού και τα έχω φέρει εδώ, σας είπα, μεταφέρω τα πράγματα συνέχεια. Έχω βάλει αυτόν εδώ το δίσκο, εδώ έχω ένα cake stand μικρό από English Home, τρία ψεύτικα βουλάκια από Tiger, ένα diffuser, ένα βαζάκι το οποίο το έχω διακοσμήσει εγώ, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, με μια κορδελίτσα και ένα κεράκι μέσα, ένα μικρό βάζο στο οποίο έχω ένα ψεύτικο τριαντάφυλλο και δύο βουλάκια. Αυτό εδώ το σηματάκι το οποίο είναι από το Jumbo, παλιά το έχω πάρει και έχω γράψει Welcome. Εδώ έχω φέρει μία από τις συντρόγιες που έχω, τη λευκή που μου τέριαζε περισσότερο. Έχω βάλει αυτό εδώ το καρεδάκι για να σπάσω λίγο το μαύρο, και το φωτιστικό αυτό εδώ που είχα πάντα. Και έχω φτιάξει μια ανοιξιάτικη γωνιά. Αυτή ήταν λοιπόν η πασχαλινή και ανοιξιάτικη διακόσμησή μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έδωσα κάποιες ιδέες και για τη δικιά σας διακόσμηση. Περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!